Ο κύριος Μανέλαος Μποκέας είναι κοντά μου στο στούντιο. Καλησπέρα, Δήμαρχε. Καλησπέρα, κύριε Σαλαπάτα. Λοιπόν, μία μέρα δικαίωσης, όπως είπατε και εσείς χαρακτηριστικά, είναι η σημερινή και η αλήθεια είναι ότι η αστυνομία ενήργησε με πολύ καλά αντανακλαστικά όλες αυτές τις μέρες. Δεν υπήρξε καθόλου διαρροή πληροφοριών και έφτασε εν τέλει στην άκρη του νήματος. Όντως, είναι μία μέρα που νιώθουμε ανακούφιση, γιατί βλέπουμε ότι μετά από αυτό το τρομερό πλήγμα στην υπηρεσία μας, στο μαξοστάσιό μας, 8 απορριμματοφόρα καταστράφηκαν ολοσχερός, οι αρχές, όλες οι αρμόδιες προχώρησαν πάρα πολύ γρήγορα και έχουν καταλήξει, αν θέλετε, και στις στα πρώτα συμπεράσματα και, σε όσα είδε το φως της δημοσιότητας σήμερα. Είναι μία δικαίωση όσον αφορά και τον τρόπο με τον οποίο νομίζω ότι έχει γίνει το συγκεκριμένο χτύπημα, δηλαδή η καταστροφή ολοσχερής όλου σχεδόν του στόλου. Τα δύο απορριμματοφόρα που έμειναν δεν ήταν τα βασικά οχήματα, ουσιαστικά ήταν εφεδρικά. Και αυτή, ξέρετε, η αγωνία μας η καθημερινή είναι να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε άμεσα. Έχει γίνει προς το παρόν, με τη συνδρομή βέβαια των Δήμων της Κρήτης και άλλων Δήμων που έρχονται το επόμενο χρονικό διάστημα και άλλες παραχωρήσεις, για να μπορέσουμε σε πρώτη φάση να καλύψουμε τις ανάγκες βασικές, αλλά και ξέρετε, εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε βάλει ένα στόχο να δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο την υπηρεσία αυτή που φέτος λειτουργήσε υποδειγματικά. Και αυτό είναι μια αντικειμενική παρατήρηση. Είναι αυτό που, αν γίνει μια έρευνα έτσι σε επίπεδο Δήμου, θα το διαπιστώσετε από αυτό που θα πούν ήδη οι δημότες. Η αποκομιδή λειτουργήσε υποδειγματικά και στόχος μας είναι να την κάνουμε ακόμα καλύτερη το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα έρθουμε και σε αυτό το σκέλος. Θέλω όμως, με αφορμή το ρεπορτάζ που προηγήθηκε, να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή μιλάμε για ένα 44χρονο ηθικό αυτούργο, πρώην συνεργάτη του Δήμου, πέσατε από τα σύννεφα ή όχι? Κοιτάξτε, το είπα και την προηγούμενη φορά εδώ στην τελευταία μας συνέντευξη, παρουσία μου στο Crete TV. Εμείς όλα αυτά τα χρόνια λειτουργούμε υπό το φως του ήλιου και οτιδήποτε συνέβαινε ήταν κάτι το οποίο θα έβγαινε πάντα προς τα έξω. Δεν υπήρχε τίποτα που να μας πιέζει, τίποτα που να μας προκαλεί προβληματισμό, τίποτα που να μας οδηγεί σε συμπεράσματα τέτοιου τύπου. Από εκεί και πέρα, αυτό, αν θέλετε, ήταν και η απορία μας για όλο αυτό που συνέβη. Διότι ακριβώς ξαφνικά ένα πρωί, ξημερώματα, ειδοποιηθήκαμε ότι για άγνωστο λόγο κάποιοι επέλεξαν να καταστρέψουν ουσιαστικά όλη την υπηρεσία. Σε αυτή τη συνεργασία, κύριε Μποκέα, υπήρχαν προστριβές? Ήταν μια αγαστή συνεργασία με όρους διαφάνειας που προχωρούσε απρόσκοπτα? Δεν υπήρχε με κανένα συνεργάτη μας προστριβή. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν πολλές φορές καθυστερήσεις, τεχνικά για παράδειγμα, αλλά δεν υπάρχει κάτι το οποίο λειτουργήσε παραφύση σε οποιαδήποτε συνεργασία. Δεν μπορείτε να θυμηθείτε δηλαδή κάποιο βαρύ περιστατικό? Δεν μπορείτε να ανακαλέσετε στη μνήμη σας? Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο με κανένα συνεργάτη μας. Και να είστε σίγουροι, πραγματικά αυτό, και είναι κάτι που το είπα και την προηγούμενη φορά, δεν έχουμε λειτουργήσει ποτέ υπό την σκέψη ότι κάτι άλλο από αυτό που καταλαβαίνουμε συμβαίνει. Όταν αυτή η σύμβαση που αφορούσε το κομμάτι της καθαριότητας δεν ανανεώθηκε, εσείς εισπράξατε κάποιο είδους δυσαρέσκεια? Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν τέτοια σενάρια, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτού του τύπου απαντήσεις νομίζω ότι θα κληθώ ή τέλος πάντων έχουν γίνει για αρμόδιες καταθέσεις, αφορούν νομίζω τη δικαιοσύνη. Σαφώς, η οποία θα κάνει τη δουλειά της, και νομίζω ότι αυτή είναι και αυτό που όλοι περιμένουμε, είναι πραγματικά η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Και εγώ να κάνω τη δική μου τη δουλειά ως δήμαρχος, να δουλέψω με τους συνεργάτες μου για να μην στερηθεί ουσιαστικά τίποτα η τοπική μας κοινωνία από τις υπηρεσίες καθαριότητας και να προστατεύσω, αν θέλετε, με τη θεσμική μου ιδιότητα και το ρόλο μου και το ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου και όλων των συνεργατών. Μας λέτε λοιπόν ότι δεν είχατε κάποια σοβαρή ένδειξη, κάτι που να σας προβληματίζει σε προγενέστερο χρόνο. Είχε επικοινωνήσει κανείς, είχε επιχειρήσει να επικοινωνήσει με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο για να του εκφράσει κάποιο τύπου δυσαρέσκεια σε σχέση με το κομμάτι της καθαριότητας? Δεν ξέρω αν έχετε, κυρία Σαλαπάτα, ειλικρινά, κάποια ενημέρωση. Ξέρετε, στην τοπική αυτοδιοίκηση καθημερινά υπάρχει πίεση και η ανάγκη να γίνουν πράγματα. Από δημότες, από συνεργάτες, από ερετούς, από προέδρους τοπικών κοινοτήτων κτλ. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι θα οδηγούσε σε τέτοιου είδους ενέργειες. Είσαι σαφής. Ωραία. Λοιπόν, και όπως είπαμε, η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της έτσι κι αλλιώς. Θέλω λίγο να σας πάω στο κομμάτι που θίξατε κι εσείς στην έναρξη της συζήτησης, που αφορά την καθαριότητα. Πλέον λειτουργείται με δανεικό στόλο, λειτουργεί όμως σωστά μέχρι στιγμής, με τα όποια προβλήματα. Ναι, εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Εκτελούνται δρομολόγια, προκύπτουν τώρα ζημιές. Τα απορριμματοφόρα που έχουν παραχωρηθεί είναι λογικό να μην είναι και καινούρια. Επομένως, υπάρχουν ζητήματα. Γι' αυτό πραγματικά, κυρία Σαλαπάτα, τρέχουμε. Αγωνιζόμαστε κάθε μέρα, σχεδιάζουμε, επικοινωνούμε με το Υπουργείο, με όλες τις... Υπάρχει κάτι νεότερο από πλευράς Υπουργείου σε σχέση με την προμήθεια? Σίγουρα θα υπάρξει ενίσχυση και υποστήριξη από την πλευρά της πολιτείας. Αυτό νομίζω ότι είναι αυτονόητο και είναι και κάτι το οποίο δεν απαιτούμε, δεν το βάζω σε αυτό το πλαίσιο, αλλά διεκδικούμε και είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει ανταπόκριση. Αυτά είναι και τα πρώτα, έτσι, οι πρώτες ενδείξεις από την επικοινωνία που έχουμε με τα αντίστοιχα Υπουργεία. Γίνονται προσπάθειες να προλάβουμε την επόμενη σεζόν. Ο στόχος είναι αυτός, κύριε Σαλαπάτα. Μετά από ό,τι έγινε, ξέρετε, για μας ήταν ένα χτύπημα το οποίο έχει σχέση και με την ουσία. Τι κάνουμε, την τοπική αυτοδιοίκηση. Το είπα και την προηγούμενη φορά. Η δημοκρατία και οι τοπικές κοινωνίες οφείλουν να ισχυροποιηθούν, να θωρακιστούν και να δώσουμε απαντήσεις σε σχέση με αυτό. Σε αυτή τη λογική, λοιπόν, για μας ένα μεγάλο στοίχημα είναι πέρα από την θωράκιση του Δήμου σε όλα τα επίπεδα και εδώ να δώσουμε, αν θέλετε, τη μάχη που δώσαμε επιτυχημένα αυτή τη χρονιά. Πραγματικά ήταν μια χρονιά που πήγανε τα πράγματα πάρα πολύ καλά σε σχέση με το αποκομιδή. Δεν ήταν τυχαίο αυτό, δεν προέκυψε τυχαία, δεν ήταν απλά μια θετική συγκυρία για το Δήμο Μαλεβιζίου. Είναι δουλειά που έγινε, είναι η εμπειρία που αποκτήθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Βεβαίως, η εμπειρία που αξιοποιήθηκε από τα προηγούμενα χρόνια και η δουλειά που έγινε φέτος. Όλη η Δημοτική Αρχή στόχευσε στην καθαριότητα, διότι ήταν για μας ένα στοίχημα που το δηλώσαμε με κάθε τρόπο ότι αυτή η νέα Δημοτική Αρχή, πέρα από τα μεγάλα έργα, στοχεύει και στην βελτίωση των μικρών προβλημάτων και των μεγάλων προβλημάτων της καθημερινότητας. Κύριε Μποκέα, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.